Σε μια στιγμή χάθηκαν όλα. Χάθηκαν όλα. Να ακυρωθεί το κλητήριο θέσπισμα για την ανίποτη τραγωδία στο Γεροπόταμο, το οποίο στέλνει στο εδόλιο τον πρώην δήμαρχο Φεστού και την τότε αρμόδια αντιδήμαρχο, ζητούν οι συνήγοροί τους. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, η οποία αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες και την παραπομπή των δύο αυτοδιοικητικών, μέσω της προσφυγής ζητούν την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, το οποίο τους παραπέμπει σε δίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας, αλλά και να κριθεί εκ νέου το σύνολο της δικογραφίας. Όπως αναφέρεται, η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου Φεστού δεν είχαν ευθύνη για τη σήμανση, συντήρηση και καθαρισμό του επίμαχου δρόμου, συμπληρώνοντας ότι οι αρμοδιότητες ανήκαν σε άλλους φορείς, υποδεικνύοντας την περιφέρεια Κρήτης. Στη φωνική Ιρλανδική διάβαση έχασαν τη ζωή τους ο Κώστας Γιαννακάκης από χωριό του Μεραμπέλου μαζί με τη σύζυγό του, την πεθερά του και την αδελφή της γυναίκας του. Τα άτυχα θύματα είχαν παραβρεθεί σε γάμο στο Πετροκεφάλι. Αφού διασκέδασαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο της επιστροφής εν μέσω καταιγίδας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις εκλειπώντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Γεροποτάμου. Το άτυχο ζευγάρι μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών έκανε δύο τηλεφωνήματα στην άμεση δράση, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια. Μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κράτησαν σχεδόν δύο ολόκληρες ημέρες από δεκάδες πυροσβέστες, και οι τέσσερις εντοπίστηκαν νεκροί. Στο κείμενο της προσφυγής που κατατέθηκε, ο πρώην δήμαρχος και η τότε αντιδήμαρχος ισχυρίζονται ότι η Δημοτική Αρχή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ώστε να αναλάβει την κυριότητα του επίμαχου δρόμου και να κάνει αντιπλημμυρικά έργα. Όπως αναφέρεται, η Δημοτική Αρχή δεν είχε δυνατότητα να γνωρίζει ότι οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε περιοχές εκτός ορίων του Δήμου είχαν επηρεάσει τον όγκο του νερού στο Γεροπόταμο, ενώ υποδεικνύουν ότι η ευθύνη της επίσημης ενημέρωσης για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή ήταν αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών.